Να κάνετε ερώτηση. Όχι, όμως θέλω πώς θα μιλήσει. Θέλετε. Ό,τι θέλετε, πείτε μου. Πού κρύφηκε το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι που κρύφηκε το παιχνίδι. Ήμασταν κακοί σε πολλούς τομείς. Τραγικοί στο παραπάνω. Θα έλεγα κακοί στο λιγότερο. Σε στημένη άμυνα δεν ήμασταν κακοί, αλλά δεχτήκαμε πολλά γκολ μέχρι να οργανωθούμε εμείς. Οι Ουγγαρές είχαν εκτελέσει ήδη. Είναι κάτι που το είχαμε πει. Γενικά η ομάδα έκανε μια κακή εμφάνιση. Υπήρχαν σημάδια το πριν. Είναι πράγματα τα οποία έχω πει, ότι αυτή η ομάδα έχει τυπικές αδυναμίες. Ξαφνικά δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη ομαδάρα. Όλα αυτά, σας είπα, συνέβαλαν πολλά πράγματα στο να φτάσουμε όπου φτάσαμε. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι η ομάδα, αν πιάσει την απόδοσή της, θα κερδίσουμε στην Ουγγαρία και θα πάρει και την πρόκληση. Μπορεί να τα καταφέρει. Ψυχή και πάθος μπορεί να έχει ο καθένας. Μυαλό και προπόνηση. Ψυχή και πάθος είναι απαραίτητα εφόσον έχεις όλα αυτά που προείπει. Αν δεν τα έχεις αυτά, όσο ψυχή και πάθος να έχεις, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Τακτικό κομμάτι υπό την έννοια του χάους που δημιουργήθηκαν οι Ουγγαρές στο νερό και το είδαμε. Ο Ολυμπιακός το πήγε. Ψυχή καλά. Δεν δεχτήκαμε γκολ πάνω σε τέτοιες φάσεις, εκτός από δύο φάσεις που ήμασταν παραπάνω στην άμυνα και μας βάλανε γκολ. Μία εκεί στα το εξτρέμι Κέστελη και μία που μπερδευτήκαμε και φάγαμε γκολ χωρίς λόγο. Σε αυτό το τομέα ήμασταν αρκετά καλοί. Αλλά όταν παίζεις παραπάνω και μετά από time out κάνεις εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουμε πει να κάνουμε, δείχνει η ομάδα ότι είναι εκτός συγκέντρωσης, είναι έξω από το παιχνίδι. Το είδα από το πρώτο λεπτό. Στο πρώτο κάλτο, αν θυμάστε, κάναμε 3 shoot out και στα δύο παραπάνω που το ένα δεν σουτάραμε καν, το άλλο σουτάρε σε άδειο τέρμα out η άλυξη, εκτελέσαμε στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που είχαμε πει να κάνουμε. Θέμα εμπειρίας. Θέμα αυτοσυγκέντρωσης, θέμα εμπειρίας, θέμα παραστάσεων, θέμα ρυθμού. Είναι όλα μέσα. Γιατί να έχουμε άγχος, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, είχαμε άγχος, αλλά γιατί να έχουμε άγχος. Ποιος μας έχει ζητήσει να πάρουμε το κύπελλο πρωταθλητριών ή το πρωτάθλημα. Κανένας. Δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Απλά τα κορίτσια σας είπα. Όταν υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα, ένα γενικό κλίμα ότι ξαφνικά οι μικρές του Ολυμπιακού γίνανε ομαδάρα σε 3 μήνες, αυτό θα επηρεάσει τις μικρές του Ολυμπιακού. Είναι σίγουρο. Όσο και να προσπαθώ, σας τα έλεγα, πολύ με περάσαν και γραφικό. Τα λες λέει για να μην. Δεν υπάρχει τέτοια. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη, έχει τυπικές αδυναμίες. Πρέπει η ομάδα να παίζει το 100% για να μπορεί να συναγωνιστεί τις ομάδες. Με 50 και 60% που παίζουμε εμείς, ομάδες μέτριες όπως είναι αυτή, μέτρια ομάδα, και σας το λέω, αν παίξουμε καλά θα κερδίσουμε στην Ουγγαρία. Και με τέτοια διαιτησία πάλι. Γιατί η διαιτησία σήμερα ήταν πάρα πολύ άσχημη. Αλλά ήμασταν εμείς κακοί, οπότε τι να λέμε για διαιτησία. Και με τέτοια διαιτησία μπορούμε να κερδίσουμε. Τι προλαβαίνεις να αλλάξεις με την Ουγγαρία? Εντάξει, μια ομάδα τώρα είναι εθνική ομάδα πάλι. Πέφτουμε, είπαμε, σαν να γίνεται επίτηδες για μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση μια εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι το μετάλλι της ομάδας. Να μπει μέσα στο παιχνίδι με καθαρό μυαλό, να μην φοβηθεί να παίξει, δεν έχει να χάσει τίποτα πλέον. Και να προσπαθήσει να κάνει τα πράγματα που κάνει την προπόνηση. Τίποτα. Τα κορίτσια γιατί νιώθουν αυτό που είπες, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το Ολυμπιακός, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί το νιώθουν? Ευχαριστώ πολύ.